Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Ας μιλήσουμε και σήμερα για την Ορθοδοξία μας, για τα μεγάλα πράγματα τα οποία περιέχει ο Λόγος του Θεού, για το γεγονός ότι εμείς είμαστε θεατές και ακροατές ενός συνεχούς θαύματος, όπως είναι αυτός ο κόσμος που βρίσκεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας, όταν εμείς βλέπουμε αυτά τα θαύματα με τα μάτια μας και τα εννοούμε με τη διάνοιά μας. Σύγχρονα, για να μιλήσει κανείς, πρέπει να έχει μια παιδεία, πρέπει να ξέρει πολλά πράγματα, να έχει διαβάσει πάρα πολλά βιβλία, και ο κοσμάς ο ετωλός λέει ότι είδα όλες τις πίστες των ανθρώπων και είδα ότι οι πίστες των ανθρώπων είναι κάλπικα νομίσματα. Ένα είναι το γνήσιο, το διαμάντι, το νόμισμα αυτό το οποίο μας φέρνει πολύ κοντά στην πραγματική ζωή, στην αλήθεια της ζωής, και αυτή είναι η πίστης των χριστιανών, η πίστης των Ορθοδόξων. Σε αυτή γεννηθήκαμε, σε αυτή βαπτιστήκαμε, σε αυτή την πίστη θα πεθάνουμε όταν έρθει η ώρα να μας πάρει ο Κύριος κοντά Του. Και όπως λέει και ο Απόστολος, η αλήθεια η οποία κηρύσσει η Αγία Γραφή, η Ορθοδοξία μας, είναι αλήθεια η οποία αποδεικνύεται με πολλά τεκμήρια, με πολλές αποδείξεις, και βεβαίως έχει αποδείξεις εις πείσμα των αθέων, διότι έχουμε αποδείξεις, καμία άλλη θρησκεία δεν έχει αποδείξεις θαυμάτων όπως έχει η Ορθοδοξία, γιατί δεν έχει και θαύματα άλλη θρησκεία. Τι να αποδείξουμε και τι να πούμε όσον αφορά την αλήθεια της πίστεώς μας? Όπως συχνά λέμε εκεί και εδώ στην Αθήνα, που δίνεται η ευκαιρία να γίνεται κανείς μάρτυρας διαφόρων καταστάσεων και παρακολουθούμε την επικαιρότητα, επηρεθούμε τι συμβαίνει στον κόσμο. Και είναι αδύνατο λοιπόν να μετρήσει κανείς τα θαύματα που έγιναν, που θα γίνουν και που γίνονται καθημερινά με την πίστη των Ορθοδόξων. Θα πρέπει, για να περιγράψουμε τα θαυμάσια αυτά πράγματα της πίστεώς μας, πρέπει να γίνει κανείς υπτάμενο σκάφος, ένα ούφο δηλαδή, με λίγα λόγια, που δεν υπάρχουν ούφο αλλά τα φτιάχνουν στη γη, που να μπορεί να περιοδεύει τη γη και την Ορθοδοξία και να βλέπει αυτά που συμβαίνουν κάθε στιγμή μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, αλλά και εξωτερικά τα θαύματα που είναι οι άσεις, πάρα πολλές οι άσεις ασθενειών, ακόμα και του καρκίνου, γίνονται από την Ορθόδοξη πίστη. Και αν θελήσουμε να περιγράψουμε τέτοια πράγματα, δεν μας φτάνει ούτε η θάλασσα να γίνει μελάνη και ο ουρανός χαρτί, διότι όπως και ο Άγιος Ιωάννης λέει ότι είναι αδύνατο να γράψουμε όσα συνέβησαν την εποχή του Χριστού, πόσο μάλλον τόσες εποχές που πέρασαν από την εποχή του Χριστού και πόσα πράγματα συνέβησαν από τότε. Δύο μεγάλα πράγματα υπάρχουν: η ψυχή του ανθρώπου, που είναι ένα πελώριο θαύμα, η συνείδηση και η ψυχή του ανθρώπου, και η οποία είναι σε έκταση και βάθος μεγαλύτερο από το σύμπαν, και η καρδιά, τα συναισθήματα του ανθρώπου είναι μεγαλύτερα και περισσότερο βαθιά από τη θάλασσα, όπως λένε, αλλά και ένα μεγάλο θαύμα το οποίο βλέπουμε στα μάτια μας μπροστά είναι ο φυσικός κόσμος. Αυτά που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας καθημερινώς. Αυτά που η επιστήμη βλέπει με το μικροσκόπιο της, τα πολύ μικρά, το πολύ μικρό κόσμο, το μεσαίο κόσμο που βρισκόμαστε εμείς και το μεγάλο κόσμο που βρίσκονται οι κολοσσιαίοι, οι αστέρες, γύρω-γύρω, τα ορατά και τα αόρατα του κόσμου αυτού. Τα μένα όρατα
λεπτοποιούνται ακόμα περισσότερο και γίνονται πιο λεπτάκια από το φως, όπως είναι οι συχνότητες αυτές των τηλεοράσεων, των ραδιοφώνων κλπ. Και υπάρχουν και κύματα, όπως βρήκανε τώρα, που μεταδίδονται σε δέκατα του λεπτερολέπτου, σε δέκατα του δευτερολέπτου, διαπερνούν ολόκληρη τη γη. Σε μηδέν χρόνο δηλαδή το κύμα αυτό περνά από μια μεριά της γης στην άλλη. Είναι τα μποζόνια ή κάπως αλλιώς πως τα ονομάζουν οι επιστήμονες, και είναι τα σωμάτια αυτά, τα ταχύτερα σωμάτια, ταχύτερα από το φως, πάρα πολύ ταχύτερα από το φως. Οι άθεοι λένε ότι προϋπήρχε η ύλη, λέει, πάντοτε υπήρχε η ύλη. Αδιανόητο αυτό να μην έχει κατασκευαστεί η ύλη από κάποιο κατασκευαστή. Αλλά αν έστω εννοήσουμε ότι πραγματικά υπήρξε αυτή η ύλη, δεν θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε τις ποιότητες που παίρνει αυτή η ύλη, διότι ουσιαστικά η ύλη η ίδια αφεαυτής πρέπει να είναι αδρανής. Πάντο κινούμενο υπότινος κινείται, λέγαμε στη φυσική ή στο σχολείο. Οι φοβερές αυτές ταχύτητες λοιπόν πώς δημιουργήθηκαν, από πού άρχισαν και πού τελειώνουν αυτές οι τρομερές ταχύτητες των ουραμίων σωμάτων. Δεν γίνεται τίποτα μόνο του λοιπόν, όλα υπάρχουν σε αλληλοεπίδραση. Μια σχέση έχουν τα πράγματα μεταξύ τους. Τα δισεκατομμύρια αυτοί, τρισεκατομμύρια είδη των πλανητών, έχουν μεταξύ τους μία αλληλένδετη σχέση. Και πώς μπορεί αυτή η άλογος ύλη να τακτοποιήσει όλη αυτή τη μεγάλη κίνηση που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, η οποία λένε ότι είναι εκατομμυρίων χρόνων αυτή η ύλη, ενώ ο άνθρωπος δεν είναι εκατομμύρια χρόνια, είναι πολύ λιγότερο, γιατί δημιουργήθηκε στο τέλος ο άνθρωπος, στο τέλος του κόσμου, στην έκτη ημέρα, όπως λέει και ο Μωυσής, ο Θεόπτης Μωυσής, ο οποίος είδε πράγματα και θαύματα, του έδειξε ο άγγελος του Μωυσή και γι' αυτό μπόρεσε να τα γράψει και να τα περιγράψει. Η επιστήμη λοιπόν λέει πως θα έρθει η ώρα που το υλικό αυτό σύμπαν θα σβήσει. Είναι ο κοσμικός θάνατος, γιατί η ενέργειά του σιγά σιγά με τις τριβές και λοιπά, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν μπορεί να ανακυκλώνεται επάπειρον. Άρα αυτό το ότι θα σβήσει το σύμπαν μας οδηγεί στη σκέψη που οπωσδήποτε το σύμπαν κάποτε πρέπει χρονικά να δημιουργήθηκε. Δεν μπορεί να τελειώσει κάτι που δεν έχει αρχίσει, έτσι. Έχει αρχή και τέλος το σύμπαν αυτό. Ανεξάρτητα αν ο Θεός λέμε πως δεν έχει αρχή και τέλος, η ύλη όμως που είναι κατασκευασμένη από τον Θεό έχει και αρχή και τέλος. Αυτό λοιπόν το αριστοτέχνημα, το κομισοτέχνημα, αυτό το κόσμημα, γιατί κόσμος θα πει κόσμημα, έτσι, έγινε αντικείμενο αναφοράς πάρα πολλών φιλοσόφων, εγκεφάλων, ανθρώπων, οι οποίοι θέλησαν να μπουν, να εισχωρήσουν μέσα σε αυτή την ποιότητα του σύμπαντος και να πούν πολλά πράγματα. Σύμφωνα λοιπόν με τη θεωρία των υλιστών, δεν εξηγείται το γεγονός πώς έγιναν αυτά τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας. Είναι σαν να ισχυριζόμαστε βέβαια ότι ένα αριστούργημα όπως είναι ο Παρθενώνας και τα αγάλματά του λαξευθήκανε μόνα τους. Λίγος παρέμβαση κάποιου ανθρώπινου όντος, κάποιου εμπνευσμένου καλλιτέχνη. Και από εκεί αρώμεθα στην βάσιμη υπόθεση ότι πράγματι υπάρχει ένας μέγας καλλιτέχνης, ο Θεός, ο Κύριος, ο οποίος έκανε όλη αυτή την ύλη και όλα αυτά τα πράγματα. Αν δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι ένα άγαλμα ή ο Παρθενώνας ή οτιδήποτε αριστούργηματικό που υπάρχει σήμερα στη γη αυτή έγινε μόνο του, αν δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, κατά αναλογία αν θα μπορούμε να δεχτούμε βέβαια ούτε ότι το σύμπαν, το ωραίοτατο, το κοσμικό αυτό σύμπαν, ο κόσμος, ο διάκοσμος αυτός, έτσι, έγινε μόνος του. Ας αφήσουμε λοιπόν εκείνους οι οποίοι απερίσκεπτα μιλούν και δίχως βάθος και ας πάρουμε την γνώμη των μεγάλων φιλοσόφων αλλά και κυρίως την ευαγγελική γνώση για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αγαπητοί φίλοι, πριν από τον Χριστό υπήρχαν φιλόσοφοι οι οποίοι δεν συζήταγαν την ύπαρξη του Θεού. Ήταν de facto δεδομένο για αυτούς ότι ο Θεός υπάρχει και ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος
έκανε τα πάντα. Φτάσαμε όμως στο 19ο αιώνα να σκοτιστεί τόσο πολύ ο ανθρώπινος νους, ώστε να αμφισβητήσουν και την ύπαρξη του ίδιου του Θεού. Πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το δεχτεί ο λογικός ανθρώπινος νους αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς λέμε αυτό που λέει και ο Δαβίδ, ότι εκείνος ο οποίος δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού ως δημιουργού του κόσμου και πολλών άλλων και του ανθρώπου βέβαια και της συνειδήσεως και αυτός είναι ανόητος, δεν εννοεί δηλαδή. Και μάλιστα ο Δαβίδ τον λέει άφρονα, δηλαδή δίχως φρένες, δίχως μυαλά. Άμυαλος είναι ο άθεος. Γι' αυτό ας συνέρθουμε λοιπόν και ας δούμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν μπορεί ο κόσμος αυτός να έγινε από τίποτα, από το μηδέν. Έγινε από το κάτι και αυτό το κάτι υπάρχει. Και αυτό το κάτι είναι το παν. Ποιος όμως είδε αυτόν τον κόσμο και τον περιέγραψε? Πολλοί άγιοι είδαν πράγματα παρακολουθούντας διάφορες καταστάσεις. Το παρελθόν του κόσμου αυτού το είδανε πολλοί άγιοι, οι οποίοι παρακάλεσαν τον Θεό να τους δείξει τουλάχιστον να ξεσκεπάσει μία πτυχή αυτού του κόσμου, του υφάσματος, του πέπλου του μυστηρίου που κρύβεται κάτω από αυτό το μυστήριο το μέγα, και είδαν. Αλλά εκείνος ο οποίος λέγεται ότι είδε πραγματικά πώς έγινε η γέννηση και την περιέγραψε, τη βοηθεία βεβαίως του Αγγέλου, τον οποίο έστειλε ο Θεός, και μάλιστα τον Άγγελο Γαβρίλ έστειλε στο Μωυσή ο Θεός. Ήταν λοιπόν ο Μωυσής, ο οποίος είδε από το χάος, από το τίποτα, πώς κατασκευάστηκε ο κόσμος, πώς κατασκευάστηκε η γη και τα εναυτής. Εάν δεν τα είχε δει, αγαπητοί φίλοι, θα μπορούσε να περιγράψει τόσο εντελεχώς, με τόση πιστότητα και τελειότητα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφει ο Θεόπτης Μωυσής. Και είπε ο Μωυσής λοιπόν ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός στον κόσμο είναι το φως. Και έλαμψε το φως. Είναι ύλη το φως, είναι ενέργεια το φως, είναι κάτι ανάμεσα από τα δύο αυτά. Δεν μπορούσε ακόμα η επιστήμη να δώσει έναν ορισμό του φωτός. Άλλοι λένε ότι είναι δέσμη φωτονίων, έτσι, το οποίο έρχεται κατά δέσμες από τον ήλιο, γιατί εμείς έχουμε σαν πηγή φωτός τον ήλιο. Ο ήλιος έχει σαν πηγή φωτός μια εκρηκτική ενέργεια που έχει μέσα του, κάνει σύνδεξη των πυρήνων του υδρογόνου σε ήλιο και από αυτό και τα νάπαλη και το ίδιο αποδομώντας αυτή την ενέργεια την οποία εσόκλησε τα μόρια του κάθε οξυγόνου, υδρογόνου, γίνεται γίνεται λοιπόν αυτή η σύνδεξη των πυρήνων και αυτή είναι εξώθερμος, όπως λένε οι χημικοί, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις ενδόθερμες που θέλουν δηλαδή ενέργεια να απορροφήσουν και αντιδράσεις οι οποίες βγάζουν ενέργεια. Όπως είναι τα εκρηκτικά, είναι εξώθερμες τις αντιδράσεις αυτές. Η νητρογλυκερίνη, έτσι, είναι εξώθερμη, δηλαδή κάνει σκάι προς τα έξω, βγάζει την ενέργειά της και η πυρίτιδα και όλα αυτά. Αλλά το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι το φως. Και για να μεταδοθεί το φως αυτό χρειάζεται η ταχύτητα αυτή, η τεράστια ταχύτητα των φωτονίων, η οποία όπως απέδειξε, τρόπον την απέδειξε η επιστήμη, ο Αϊνστάιν και διάφοροι άλλοι επιστήμονες, πλήρεστατα από τον Αϊνστάιν παραδείγματος χάρη, αν και έχει τη φήμη αυτός μόνο, εν πάση περιπτώσει, έγινε η ταχύτητα του φωτός και υπολογίστηκε σε 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δηλαδή, ένα δευτερόλεπτο, δύο δευτερόλεπτα, το φως έχει πάει 300.000 χιλιόμετρα. Όχι γήινες αποστάσεις, αλλά έχει πάει μέσα ένα δευτερόλεπτο, ας πούμε, μέχρι το φεγγάρι. Ή σε δύο δευτερόλεπτα. Από τον ήλιο κάνει 8 λεπτά να έρθει το φως. Φανταστείτε τώρα τι μεγάλη είναι η απόσταση μεταξύ γης και ηλίου με αυτό που λέμε. Διότι θα είναι πολλαπλάσιο του 360.000 επί τόσα δευτερόλεπτα όσο είναι 8 λεπτά για να κάνει το φως να έρθει από τον ήλιο στη γη. Αλλά έδωσε και τα όργανα τα κατάλληλα στον άνθρωπο, από εκεί το άλλο θαύμα, ώστε να συλλαμβάνει ένα φάσμα τουλάχιστον αυτού του φωτός, να συλλαμβάνεται από το ανθρώπινο μάτι. Λένε πως το ανθρώπινο μάτι συλλαμβάνει το 5% όλης της ενεργείας που εκπέμπεται από τον ήλιο.
Δηλαδή έχει και άλλα φάσματα, άλλες υπέρυθρες και υπόρυθρες, ας το πούμε έτσι, κάτω από το μάτι και πάνω από το μάτι, φυσιολογικές ακτίνες, οι οποίες τι. Αυτές δεν συλλαμβάνονται από το ανθρώπινο μάτι. Άλλες συχνότητες εκείνες, άλλες συχνότητες του ματιού. Αλλά και αν πάρουμε τα Ιμαλάια και τα βυθίσουμε στη θάλασσα, όπως λένε μερικοί, θα δούμε ότι τα Ιμαλάια αυτά χωράνε μέσα στη θάλασσα. Σε κάποια σημεία του βυθού είναι μεγαλύτερο και ψηλότερο από τα Ιμαλάια το βάθος της θαλάσσης. Τι μυστήρια λοιπόν και υπέροχα πράγματα έχει κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο, ο οποίος έφτιαξε, ο Θεός έφτιαξε για τον άνθρωπο τα χόρτα, τη βοτάνη όπως λέει, τη δεύτερη, την τρίτη μέρα κλπ. Οι θάμνοι, τα δέντρα, τα απέραντα δάση και όλα αυτά εμφανιστήκανε μετά τη δημιουργία του φωτός και του νερού. Και ξέρουμε τώρα ότι η φωτοσύνθεση είναι ένα φαινόμενο το οποίο αφορά στο νερό και στο φως. Τα φυτά με νερό και με φως φωτοσυνθέτουν και κάνουν αυτή την ύλη, την πράσινη ύλη που βλέπουμε, τους καρπούς και όλα τα υπέροχα αυτά πράγματα τα οποία γεύεται ο άνθρωπος και δεν λέει και ένα ευχαριστώ στο Θεό. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, τα θαύματα τα οποία έχει κάνει ο Θεός, τα έκανε σε 6 μέρες. Η τρίτη μέρα νομίζω, αν θυμάμαι καλά, από την εξάημερα του Μεγάλου Βασιλείου, τον οποίο σας συνιστώ να διαβάσετε, να δείτε εκεί μια άλλη επιστήμη, πιο παλιά αλλά πιο βαθιά σε νοήματα, δίχως τηλεσκόπια και μικροσκόπια την εποχή του Βασιλείου, έτσι, το 330, το 350 που έζησε ο Μέγας Βασίλειος, δεν υπήρχαν τηλεσκόπια με αυτά που βλέπουμε τώρα τους αστέρες του ουρανού, υπήρχε μια φυσική μόνο παρατήρηση. Αλλά πάνω απ' όλα είναι ο νους ο οποίος αντιλαμβάνεται και ο οποίος ερμηνεύει. Δεν είναι το μάτι και το αυτή, αλλά ο νους πίσω από αυτά, γιατί ο νους βλέπει, ο νους σκέφτεται, ο νους οράται και ακούει. Οι υφοστήρες λοιπόν οι μεγάλοι, όπως λέει ο Μωυσής, δημιουργηθήκαν την τρίτη ημέρα. Η σελήνη για τη νύχτα να φέγγει ελαφρά, να ξεκουράζει ο άνθρωπος και τα όντα τα ημερήσια, από το μόχθο της ημέρας και τα μάτια του να μην υφίστανται αυτή την ακτινοβολία του ηλίου, για να μπορούν να ξεκουράζονται από το πολύ φως της ημέρας. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος στέκεται συνέχεια στον ήλιο και κοιτάει συνέχεια τον ήλιο, τυφλώνεται στο τέλος. Και η καταράκτηση είναι ένα φαινόμενο ιατρικά που αποδεικνύεται ότι δημιουργείται από τη μεγάλη έκθεση στον ήλιο του ματιού. Γι' αυτό να προσέχουμε όταν βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας ή καθόμαστε κάποιες ώρες, 2-3 ώρες έξω στον δρόμο, ή περπατούμε ή οτιδήποτε άλλο κάνουμε στην εξοχή κλπ. Να φοράμε σκούρα γυαλιά. Αυτό το λένε όλοι οι οφθαλμίατροι, ότι πρέπει το μάτι να προφυλάσσεται από τη μεγάλη ηλιακή ακτινοβολία και ειδικά τώρα, σήμερα, η οποία η ακτινοβολία αυτή έχει γίνει φωνική ακτινοβολία. Έτσι. Αν πριν από 100-200 χρόνια ήταν πιο εύκολα ο άνθρωπος να κοιτάζει, τώρα όμως το πληρώνει αυτό το πράγμα με πάρα πολύ βαρύ τίμημα. Με μεγάλες ασθένειες των οφθαλμών, σοβαρές, πολύ σοβαρές, όπως είναι η αρρώστια της οχράς κυλίδος, όπως είναι η καταράκτηση στο γλαύκωμα και όλα αυτά, αλλά και άλλες αρρώστιες που υπάρχουν και τις ξέρουν οι οφθαλμίατροι, όπως είναι η εκφύλιση του οπτικού νεύρου και άλλων, τα οποία πρέπει να τα προσέξει ο άνθρωπος πάρα πολύ. Και αυτά αρθρίζονται, είναι αρθριστική ακτινοβολία, δηλαδή τι πάνε να πει αυτό, ότι μια έκθεση στον ήλιο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτή αρθρίζεται στην προηγούμενη έκθεση που έχουμε κάνει στον ήλιο τα προηγούμενα χρόνια της ζωής μας. Είναι περίεργο, αλλά υπάρχει αρθριστική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια η οποία επιδρά και στα μάτια και στο δέρμα και δημιουργεί μελανώματα στο δέρμα και δερματικούς καρκίνους. Πολύ προσοχή λοιπόν, και σήμερα που έχουμε την καταστροφή του στρώματος, του στρώματος, του όζοντος από την ατμόσφαιρα, να μην πάθουμε λοιπόν μεγαλύτερο κακό. Ο Μωυσής λοιπόν έγραψε τι έγινε στο παρελθόν και πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος αυτός με τα τόσα ζώα, αλλά και η επιστήμη δεν μπορούσε ακόμη, παρόλη τη γνώση που έχει, να φτιάξει ένα μικρό πράγμα, ένα ρεβίθι, ένα φασόλι, ένα μυρμήγκι, ένα ψαράκι. Δεν μπορεί να τα κατασκευάσει η επιστήμη αυτά, διότι και να τα κατασκευάσει από πρωτεΐνες και από τα υλικά που έχει βρει και έχουν αναλύσει ότι βρίσκονται πάνω
στο κάθε έμβιο αυτό, δεν μπορεί να του δώσει τελικά αυτή την ζωή που έχει μέσα το κύτταρο του κάθε εμβίου, όντως από το πιο μικρό που είναι το μυγάκι αυτό το οποίο βλέπουμε γύρω μας, μέχρι τον ελέφαντα και μέχρι άλλα ζώα της θαλάσσης, τα οποία είναι τεράστια ζώα. Δεν υπάρχει λοιπόν μέσα στον πλανήτη κάποιος ο οποίος να μπορεί να μας εξηγήσει πώς γίνεται η κίνηση μέσα στα κύτταρα και πώς μπορεί να κινητοποιήσει ένα κύτταρο το οποίο έφτιαξε η επιστήμη. Ένα κύτταρο μόνο δεν μπορούμε να δούμε. Όταν λέμε ότι η επιστήμη κάνει θαύματα, εννοούμε βέβαια ότι κάνει πολλά, αλλά όχι το θαύμα της ζωής, δηλαδή να δημιουργήσει ζωή εκ του μηδενός. Μπορεί να μεταλλάξει τη ζωή, μπορεί να πάρει σπερματοζωάρια και να δημιουργήσει με τα οάρια έναν άνθρωπο, αλλά πρέπει να υπάρχει το πρωτογενές υλικό που είναι τα σπερματοζωάρια και τα οάρια. Δεν θα μπορούσε η επιστήμη να κάνει τίποτα εάν δεν είχε αυτόν τον τρόπο, αλλά θα έρθει κάποτε και καιρός που θα υπάρχουν άλλες εκδοχές του πώς δημιουργείται η ζωή και ίσως πλησιάσουμε πάρα πολύ στο μυστήριο της ζωής, γιατί η φαντασία του ανθρώπου στερεύει όταν σκέφτεται τι μπορεί να γίνει μελλοντικά, έτσι, και αν δοθεί μέλλον στον άνθρωπο πάρα πολύ μεγάλο. Ο Μωυσής λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος είδε τα πράγματα από κοντά, μας τα περιγράφει με τη λεότητα πάρα πολύ μεγάλη, διαβάστε τη γένεση, πώς έγινε ο κόσμος κλπ. Έχουν μείνει εκστατικοί πάρα πολλοί επιστήμονες στον κόσμο από την διήγηση του Μωυσή. Επιστήμονες έχουν μείνει εκστατικοί. Όχι άνθρωποι τυχαίοι, όπως είμαστε εμείς οι οποίοι δεν είμαστε σε βάθος μεγάλης επιστήμης, αλλά άνθρωποι μεγάλης διανοήσεως, αποδείξεως μεγάλου βεληνικού της γνώσης του και του βάθους της σκέψεώς τους. Και ο Ιωάννης της Αποκαλύψεως, ο οποίος είδε το μέλλον, του έδωσε ο Θεός να δει το μέλλον, όσο του επέτρεψε βέβαια ο Θεός να δει, γιατί του απέκρυψε και πολλά πράγματα του Ιωάννη και του είπε ο Άγγελος αυτά να μην τα πει στους ανθρώπους. Θα το δείτε αυτό στην Αποκάλυψη, όταν ο Ιωάννης βρίσκεται μέσα στον ουρανό και παρατηρεί διάφορες καταστάσεις εκεί, όπως λέμε τον Όφη, τον Μεγάλο, τον Διάβολο κλπ. Τις μάχες που δίνει στον ουρανό ο Θεός με τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, οι οποίοι πολεμούν τον Αντίχριστο κλπ. 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 Πνευματικά βέβαια, αλλά και ο φυσικός κόσμος, όπως είπαμε, υπολείπεται του πνευματικού κόσμου. Πριν από τον υλικό κόσμο υπήρχε πνευματικός κόσμος, υπήρχαν οι άγγελοι, μας πληροφορεί η Αγία Γραφή. Αν δεν έκανε τίποτα ο Θεός, αλλά μόνο ο άνθρωπος αν γινόταν, θα έφτανε να αποδείξει τη μεγάλη σοφία του Θεού, γιατί και ο άνθρωπος ο ίδιος είναι ένα σύμπαν, ένα μικρό, μεσαίο θα λέγα σύμπαν. Και όσο απέχουν, λέει, τα άστρα από τον άνθρωπο, εκατομμύρια έτη φωτός κλπ, τόσα εκατομμύρια μικρομονάδες υπάρχουν μέσα στην ύλη. Για να φτάσεις δηλαδή από την εξωτερική τροχιά του ηλεκτρονίου στην εσωτερική τροχιά, είναι αφάνταστα μικρό το φάσμα. Μικραίνει τόσο πολύ όσο είναι και ο έξω κόσμος δηλαδή. Εμείς δεν μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό. Δεν μπορούμε να δούμε αποστάσεις που είναι ενός δισεκατομμυρίου μικρών, που το μικρό θα πει ένα χιλιοστό του μέτρου, ένα χιλιοστό του μέτρου, ένα αστρονομικό νούμερο δηλαδή υπάρχει και στο μικρό κόσμο. Μιας μίκρηση θα λέγαμε με 23 μηδενικά. Γιατί δεν είναι, είπαμε, μόνο η εξωτερική, το εξωτερικό αυτό που υπάρχει, αλλά και το εσωτερικό. Ο μικρό κόσμος είναι και αυτός απροσπέλαστος από τον άνθρωπο. Να σκεφτείτε ότι θέλουν τώρα να βομβαρδίσουν τον πυρήνα ενός ατόμου και δημιουργούνται, κάνουν τεράστιες μηχανές, οι οποίες θα περιστρέψουν ένα μικροσωμάτιο με τόση μεγάλη ταχύτητα, τόσο ασύλληπτη ταχύτητα, ώστε να χτυπήσει πάνω σε αυτό το άτομο και να το εκτρέψει ή να του βγάλει από μέσα κάποια ενέργεια από αυτή τη σύγκρουση. Ασύλληπτα πράγματα. Ο μικρό κόσμος και ο μεγάλο κόσμος δηλαδή συμπλέκονται σε ένα πολύ περίεργο μείγμα.
Τι να πούμε για το φυσικό βασίλειο? Να πούμε ότι είναι ένα θαύμα θαυμάτων, μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου, όπως είπαν και οι μεγάλοι μύστες του κόσμου, μέγας είσαι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Ο αητός ζυγίζεται πάνω από το θύμα του σε απόσταση 5 χιλιόμετρων και το μάτι του το βλέπει και το παρακολουθεί κάτω στη γη. Δεν είναι ένα θαύμα το μάτι του αητού? Για κοιτάξτε το μάτι του αητού να δείτε πόσο έντονο είναι, στρογγυλό και λαμπερό. Λάμπει, καταβγάζεται από τον ήλιο το μάτι του αητού και ο αητός λένε ότι είναι από τα λίγα ζώα που μπορεί να κοιτάει συνέχεια τον ήλιο κατάματα δίχως να τυφλώνεται. Τόσο ισχυρό μάτι έχει ο αητός. Το μάτι του αητού λοιπόν είναι ένα μέγα θαύμα. Και αν για τον αητό ο Θεός έκανε αυτό το μέγα θαύμα, φανταστείτε τι έχει κάνει για τον άνθρωπο τον οποίον υπεραγαπά και τον οποίον τον έκανε την έκτη μέρα, όταν δημιούργησε όλα τα άλλα, δημιούργησε και τον άνθρωπο. Το έκανε δώρο δηλαδή αυτόν τον κόσμο. Γι' αυτό είναι μεγάλη υπόθεση το να σκέφτεται κανείς και το φυσικό κόσμο. Η μέλισσα και το μερμήγκι, αν κάτσεις και τα παρακολουθήσεις, μπορείς να γράψεις τόμους ολόκληρες εγκυκλοπαίδειες και βιβλία για το πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο με τις κεραίες τους, πώς πετούν σε χιλιόμετρα, πώς δείχνουν την απόσταση η μία στην άλλη μέλισσα. Κάνοντας ένα στρογγυλό κυκλικό χορό, η μέλισσα δείχνει πόσα χιλιόμετρα απόσταση βρίσκεται η περιοχή που είχε αυτά τα άνθη τα οποία κόλλησε στα πόδια της και τα έφερε για να γίνουν αυτοί οι γύροι, να γίνει τέλος πάντων στο τέλος μέλι. Πού εφήτησε το μερμήγκι όταν ξέρει και χτίζει τέτοιες καταπληκτικές πολιτείες? Στην Αυστραλία υπάρχει ένα ογκώδες, δύο μέτρα, ένα μόρφωμα, έτσι ένα βουναλάκι δύο μέτρα, που μοιάζει σαν μάρμαρο από μακριά. Όταν πλησιάσει κοντά όμως, βλέπεις ότι αυτό είναι γεμάτο μικρές κυψελίδες, όπως είναι τις μέλισσες. Είναι μυρμηγκώνες, δηλαδή εκεί τα μυρμήγκια πήγαιναν και έκαναν κατοικία μέσα σε αυτό το πράγμα. Ασύλληπτα πράγματα υπάρχουν στον κόσμο και έχει αποθήκες στο μυρμήγκι που αποθηκεύει για το χειμώνα πράγματα. Έχει την τέχνη και την ευφυΐα να κόβει τους καρπούς στη μέση με τις δαγκάνες του, το στάρι να το κόβει στη μέση για να μην φυτρώνει. Διότι αν το στάρι που έχει μέσα στην αποθήκη το μυρμήγκι φυτρώσει, θα του καταστρέψει τη φωλιά του. Και έτσι το κάνει, το δημιουργεί και είναι ανενεργές το μυρμήγκι αυτό, το οποίο δεν μπορεί πλέον να αφήσει τίποτα στην τύχη, αλλά όλα τα έχει προγραμματίσει, ώστε να επιβιώσει μέσα στις τρύπες και στις φωλιές το μυρμηγκάκι αυτό. Είναι καταπληκτικά πράγματα και όταν το σκέφτεται κανείς, σαστίζει, διότι βρίσκεται σε έναν ωκεανό από όντα, τα οποία το καθένα από αυτά χρησιμοποιεί ένα είδος ενστίκτου, μιας πακεταρισμένης, ας πούμε, κομπιουταρισμένης διάνοιας, η οποία του χρησιμεύει για όλη του την επιβίωση, για το μεγάλωμα των παιδιών του κλπ. Οι αράχνοι λένε πως σκοτώνει ένα είδος σφίγγας, μια κόκκινη σφίγγα, την οποία αφού τη σκοτώσει μετά από πάλι μεγάλη ωρών, τη στρυπάει την κοιλιά και γεννάει μέσα τα παιδιά της. Τα γεννάει εκεί πέρα τα αυγά της η αράχνη, διότι μετά από 15-20 μέρες θα αρχίσουν να αναπτύσσονται αυτά τρώγοντας το σώμα της σφίγγας, την οποία έχει ναρκώσει για να της κάνει αυτή την επέμβαση, σαν ένας τέλειος χειρούργος, δείχνει να καταστρέψει μέσα τα όργανα της σφίγγας. Απλώς τοποθετεί μέσα το γόνο της καινούργιας αράχνης που πρόκειται να μεγαλώσουν, τρώγοντας βέβαια, έχοντας σαν φαγητό το σώμα της σκοτωμένης αυτής σφίγγας. Χιλιάδες τέτοια πράγματα μπορεί κανείς να παρατηρήσει και είναι ατέλειωτες οι ώρες που ήθελε να τα διηγηθεί. Όλα αυτά μας δείχνουν λοιπόν τη σοφία ενός ύπερνου, ενός μεγάλου δημιουργού, ο οποίος έχει προνοήσει για όλο αυτό το σύμπαν το υλικό και το πνευματικό. Και όπως υπάρχει ένα υλικό σύμπαν μπροστά στα μάτια μας, έτσι υπάρχει και ένα πνευματικό σύμπαν για τη διάνοιά μας. Εκεί λοιπόν η διάνοιά μας μπορεί να ερευνήσει
τα βάθη της σοφίας του Θεού. Δεν θα φτάσει ποτέ στο βάθος, το απέραντο βάθος αυτής της σοφίας του Θεού, γιατί δεν μπορεί, δεν έχει τα κατάλληλα μέσα για να φτάσει εκεί. Πρέπει να γίνει κανείς Θεός για να αντιληφθεί το Θεό. Ωστόσο όμως ο Θεός του έχει δώσει πολλά προσόντα και στο κάτω-κάτω δεν τον αφήνει έτσι αφώτιστο, αλλά ό,τι του ζητήσει, του το δίνει. Όπως είπε ο Χριστός, στο όνομά μου, όταν προσευχηθείτε, με πίστη, θα λάβετε αυτό που ζητάτε. Και είναι εκατομμύρια εκείνα τα οποία, δισεκατομμύρια πράγματα, είναι εκείνα τα οποία έλαβαν οι άνθρωποι, οι οποίοι ζήτησαν από τον Χριστό να τους δώσει είτε υγεία, είτε πνευματικότητα, είτε ηρεμία ψυχής, είτε οτιδήποτε, όλα τα καλά πηγάζουν από εκεί, από τον Χριστό, ο οποίος είναι μια πηγή απέραντης πνευματικής ενέργειας. Ασύλληπτης πνευματικής ενέργειας πηγή είναι, αλλά και κάτι άλλο ακόμα, το οποίο μας αποδεικνύει, σε μερικούς οι οποίοι δεν δέχονται ορισμένα πράγματα, μας αποδεικνύει τη σοφία του Θεού, το βάθος της σοφίας του Θεού, που δεν μας αφήνει απληροφόρητους, διότι κάθε λέξη του Ευαγγελίου της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και ζωτική πληροφορία για εκείνον ο οποίος έχει μυαλό να την καταλάβει και να την αναλύσει. Όταν φτάνει λοιπόν ο Μωυσής, να πούμε και αυτό και να τελειώσουμε, όταν φτάνει ο Μωυσής στην γένεσή του, στο σημείο που δημιουργείται ο άνθρωπος, η κορονίδα της δημιουργίας όπως λέγεται, το πιο τέλειο από τα πλάσματα, τα επιγείς πλάσματα και το πιο χαριτωμένο κατά τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος έγραψε ολόκληρο βιβλίο, να περιγράψει πως είναι ο άνθρωπος και μορφολογικά και ψυχικά. Παραγράφους ενός έργου του Αγίου Νεκταρίου, το οποίο είχα προκαιρού διαβάσει, έλεγε ακριβώς πόσο χαριτωμένος είναι ο νέος άνθρωπος, το παιδί που γεννιέται, το νεογνώ, και πόσο όμορφο είναι το πρόσωπο αυτό, το φωτεινό, τα μάτια του, τα δόντια που σχηματίζονται στο στόμα του, τα χείλη του, τα τσίνορα, όλα αυτά έχουν τοποθετηθεί με τόση, περιγράφει μάλιστα το μάτι με τόση έτσι, τόσο καθαρά, πώς έχει γίνει το μάτι κλπ. Μια λοιπόν πληροφορία την οποία μας έχει Παλαιά Διαθήκη για την τριαδικότητα του Θεού είναι αυτή η πληροφορία, γιατί ο Θεός δεν είναι μόνος του, αλλά είναι τριάς, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τη βλέπουμε στη γέννηση μόνο με ένα ρήμα, το οποίο θα μπορούσε να είναι στον ενικό. Θα έλεγε ο Θεός, ας φτιάξω τον άνθρωπο, έτσι δεν είναι? Όμως δεν λέει ποιήσω άνθρωπον, πρόκειται να ποιήσω άνθρωπον, δεν περιγράφει έτσι ο Μωυσής αυτό το πράγμα, αλλά λέει ποιήσω με άνθρωπον. Κάποιοι αιρετικοί λένε ότι ο Θεός μιλάει με τους αγγέλους, μα οι άγγελοι δεν έχουν δυνατότητες να βοηθήσουν τον Θεό στην ποίηση ενός ανθρώπου. Μόνο η Αγία Τριάδα συνεργάστηκε για να δημιουργηθούν τα όντα και αυτή είναι η συνέχεια. Δηλαδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και ο Υιός του Θεού που έγινε Ιησούς Χριστός πάνω στη γη, Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, όταν ήταν στους κόλπους του Πατέρα, δημιούργησε μαζί με τον Πατέρα τον άνθρωπο. Και τον ξέρει τέλεια ο Χριστός τον άνθρωπο και όταν ήρθε μας είπε τέλεια πράγματα και αυτή είναι η τελειότητα. Και όποιος έχει νου καταλαβαίνει την μεγάλη τελειότητα των λόγων του Χριστού συγκριτικά με τους φιλοσόφους ή και με τα άλλα πράγματα. Αλλά και αν δεν καταλάβει τον Χριστό από την τελειότητα των λόγων της Αγίας Γραφής που άφησε και σε εμάς, μπορεί να καταλάβει τον Χριστό από τα υπερμεγέθη και μεγαλειώδη θαύματά του μέχρι τις Αναστάσεις των νεκρών. Και ο Χριστός, για εκείνους οι οποίοι δεν καταλάβαιναν πολύ καλά τα λόγια του, αφενόν τους μίλαγε με παροιμίες το περισσότερο καιρό, αλλά σε εκείνους που ήταν να τα καταλάβουν περισσότερο και είχαν ζήλο να καταλάβουν τι είναι αυτά που λέει, τους εξηγούσε για αυτές τις παροιμίες. Τις παροιμίες τις εξηγούσε με τρόπο όχι πλέον αλληγορικό, αλλά πραγματικό. Αλληγορία είναι η συνεσκιασμένη πραγματικότητα. Αφού λοιπόν έδωσε την τέλεια διδασκαλία ο Χριστός, έρχεται τώρα και κάνει θαύματα για εκείνους οι οποίοι δεν πείθονται από τη σοφία των λόγων του. Άρα τα θαύματα είναι δεύτερο πράγμα μετά τη σοφία.
Μακάρι εκείνοι οι οποίοι δεν είδαν θαύματα και πίστεψαν. Μακάρι εκείνοι οι οποίοι δεν είδαν προσωπικό στον Χριστό και τον πίστεψαν. Γιατί αν δεις μπροστά σου τον αναστημένο Χριστό και δεν τον πιστέψεις, τότε τι να πει κανείς. Είναι φοβερό το ατόπιμα του ανθρώπου, ο οποίος βλέπει μπροστά στα μάτια του κάτι και δεν το πιστεύει. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό λέει και στους Φαρισαίους: είδατε τόσα πράγματα, αλλά δεν σας αφήνει ο διάβολος να τα πιστέψετε, διότι έχετε διεστραμμένο νου. Οι Φαρισαίοι είχαν προγραμματίσει για τον Χριστό να τον εξοντώσουν, ό,τι και αν γινόταν. Και τον ουρανό με τα αστέρια να κατέβαζε κάτω ο Χριστός, πάλι αυτοί εκεί. Θα ήθελαν, αυτό λοιπόν είναι βλαστήμια κατά του Αγίου Πνεύματος. Η απιστία σε τόσες αποδείξεις και τόσα θαύματα που κάνει ο Χριστός μέσα από τα Ευαγγέλια και τη σοφία των Ευαγγελίων, που είναι απίθανα μεγαλύτερη από τη σοφία όλων των άλλων ανθρώπων, διότι κανείς άλλος άνθρωπος στον κόσμο, ούτε ο Πλάτωνας και ο Σοκράτης και οι μεγάλοι και οι τραγικοί και όλοι αυτοί, ούτε ο Όμηρος, κανείς δεν είπε ότι εγώ τα ξέρω όλα. Ενώ ο Χριστός ήταν παντογνώστης. Ήξερε τα πάντα, λένε οι Απόστολοι, ακόμα και αυτά που σκέπτονταν τους έλεγε. Γιατί σκέφτεστε, λέει, με αυτόν τον τρόπο, και τους διάβαζε τη σκέψη και τους έλεγε τη σκέψη. Το έκανε και στους Φαρισαίους για να τους συνετίσει, να πούνε: αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα διαβάζει τα μυαλά μας. Κάνει κάτι το οποίο είναι υπερφυσικό, κάτι το οποίο είναι θεϊκό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να διαβάζει τη σκέψη του άλλου. Δεν έχει βγει αυτή η μηχανή, ούτε νομίζω ότι πρόκειται να βγει ποτέ, που να διαβάζουμε τη σκέψη του άλλου. Απλώς συμπεράσματα βγάζουμε από τους λόγους του και από τις αντιδράσεις του. Αλλά να διαβάσει τη σκέψη ενός συγγραφέα την ώρα που γράφει ένα μυθιστόρημα και να γράφεις εσύ πριν να γράψει αυτό τη λέξη, αυτό είναι πραγματικά ένα τεράστιο θαύμα. Αυτό έκανε ο Χριστός. Ήξερε, λέει, τους ανθρώπους και από τις σκέψεις τους και από τις πράξεις τους. Και πώς σκέφτονταν και προσέφραταν. Αλλά πέρασε η ώρα όμως, αγαπητοί φίλοι, και πρέπει εδώ να κλείσουμε. Να είμαστε πιστοί μέχρι αφοσιώσεως, μέχρι θανάτου, στα λόγια της πίστεώς μας του Χριστού. Και όπως είπαμε και στην αρχή, γεννηθήκαμε, βαπτιστήκαμε Ορθόδοξοι, να μας αξιώσει ο Θεός να πεθάνουμε και Ορθόδοξοι, να μην χάσουμε την πίστη μας. Γιατί δεν έχουμε πράξεις οι οποίες θα μας καταξιώσουν μπροστά στα μάτια του Θεού, τουλάχιστον να έχουμε την πίστη, τη σωστή πίστη. Έτσι. Όχι αιρετική πίστη, αλλά σωστή Ορθόδοξη πίστη. Αυτό είναι κάτι σπουδαίο. Μπορεί από την πίστη μας να παρασυλληπηθεί ο Θεός και να πει: αυτοί επειδή έχουν σωστή πίστη, ας τύχουν της σωτηρίας. Γιατί? Διότι, όπως είπαμε, είμαστε πάρα πολύ βουτυγμένοι στην αμαρτία όλοι οι άνθρωποι. Είμαστε πονηροί, το μυαλό μας έχει διαστραφεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και μην νομίζω ότι είμαστε τίποτα άγιοι. Ελάχιστοι είναι οι άγιοι και έχουμε δει λίγους και από σε αυτόν τον αιώνα 3, 4, 5 ανθρώπους οι οποίοι είχαν φανερή την αγιότητα επάνω τους, όπως ήταν ο πατέρας Παΐσιος, ο πατέρας Τσαλίκης, ο πατέρας Ιάκωβος Τσαλίκης και ο πατέρας. Λένε ότι ήταν ακόμα άλλοι 3, 6, 7, άντε. Να πούμε ότι ήταν 10 αυτοί οι μεγάλοι άγιοι και άλλοι 5 άγνωστοι, ναι, αλλά δεν είναι μεγάλη σοβιά αυτό, αγαπητοί φίλοι. Σε αρχαία χρόνια κάθε γενιά έβγαζε χιλιάδες Αγίους. Η Ελλάδα είναι η πιο αγιοτόκος χώρα του κόσμου. Έχει βγάλει τους περισσότερους Αγίους και μάρτυρες και της πατρίδος μάρτυρες, αλλά και της πίστεως, μάρτυρες της πίστεως, που μαρτύρησαν στα χρόνια των Οθωμανών και όλων αυτών των τυράννων, από Καλιγούλα και Νέρονα μέχρι Στάλιν, έτσι, μέχρι και τότε, που εκατομμύρια άνθρωποι κλείστηκαν για την πίστη τους στα Γκουλάκ, στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, και εκεί άφησαν την τελευταία τους πνοή, μέσα στη Σιβηρία, μέσα στα χιόνια, μέσα κλπ. Αλλά αυτά τα πούμε και σε άλλες εκπομπές, αν μας δώσει ο Θεός την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε πάλι για αυτά τα θέματα. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε, Κύριο.